Καλησπέρες σε όλους τους NBA οφίλους μου. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά για ακόμα μια εβδομάδα. Είμαστε εδώ με το Fire Outfit της νέας κολεξιόν της Natasa K και έχουμε επιστρέψει για λίγο ακόμα NBA My Career. Και μπορώ να σας πω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο το οποίο το περίμενα από την αρχή αυτής της σειράς. Αποφάσισα μια random μέρα πριν λίγες μέρες να ανοίξω ένα live στο Trovo και είπα να μπω για καμιά ωρίτσα και NBA. Και τέλος πάντων μετά πολλά με έπεισαν να παίξουμε λίγο My Career. Να παίξουμε κανένα ματσάκι να δούμε τι θα γίνει. Παίξαμε λοιπόν ένα ματσάκι το οποίο έλεγε ρε παιδί μου ότι έπρεπε να αποδείξω τον εαυτό μου ή whatever. Και μετά το μάτς, εν πάση περιπτώσει, κάπως κυκλοφόρησε ότι εγώ μπορεί και να ενδιαφέρομαι να φύγω από την ομάδα και να πάω κάπου καλύτερα. Κάτι που όντως εγώ σκεφτόμουν και αυτό τώρα κάπως και ο Καρπούζης JR στο game το σκέφτηκε. Κάπως συνοηθήκαμε. But I'm here and he wants out. That's right. He wants to be traded. He wants to be. Oh, πάρε, bro. He doesn't like him. He doesn't like the coach. So it's no surprise if MP thinks a change of scenery is going to solve all his problems, he got another thing coming to him. He's got to learn to respect the game. The basketball guards are what they call them. There's no shortcuts in this league. Μαλάκα, τι με κράζει όλο, τι βλάκας είναι. Look, I need to know if there's any truth to this. Do you want out? Πού το κατάλαβαν. Μαλάκες, δεν είναι πολύ περίεργο αυτό. Το πατάω. Ήθελα να το κάνω στο βίντεο, αλλά βίντεο δέστο από το stream τώρα, δεν έχει. Οκ. Μαλάκες, δεν είναι πολύ περίεργο πως το συζητούσα απλά τώρα στο stream. Και ήταν στην ιστορία να γίνει αυτό. Και βγήκε κάπως η φήμη ότι ακούστηκε αυτό. Πώς ακούστηκε ρε μαλάκα, λες και μ' άκουσαν από το streaming. This is your career. No, I'm not mad. Και μετά είχαμε ένα meeting με το management agency μου. You want to trade and we can make that happen for you. It just won't be immediate. And as always, it won't be immediate. And as always, the better you ball, the more options. So what's next? Okay, cool. Well, the first thing is figure out where you want to play. Μαλάκα, αυτό είναι μεγάλες αποφάσεις τώρα. Where do you want to go? Oh, μαλάκα. Okay. Λοιπόν, πρώτη είναι οι Bucks. Okay. 73% έχουν όλοι αυτοί. Δεύτερη θα είναι οι Lakers, 85%. Και σαν τρίτη, και οι Warriors όμως είναι πολύ καλοί. Πάμε έτσι. Αν πάω ήδη στους Bucks, έχουμε ήδη κάνει ένα μεγάλο ποσοστό αυτού που θέλαμε να πετύχουμε στη σειρά. Η στόχη της σειράς είναι δύο. Η πρώτη είναι να μπούμε στους Bucks και η δεύτερη είναι να πάρουμε το Championship μαζί με το Giannis Koutmpo συμπαίκτες. Οπότε, αν μπορέσουμε τόσο γρήγορα να ολοκληρώσουμε το πρώτο σκέλος, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Είπαμε να το πάμε slow and steady, να αποδείξω λίγο τον εαυτό μου και να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο μας με τις υπόλοιπες ομάδες, να μας τσεκάρουν, να πάρουμε μια πιο σίγουρη και καλή μεταγραφή για να μπούμε και πιο σωστά. Taking it slow and waiting for things to develop. Πάμε έτσι, πάμε έτσι. Okay. Τώρα σε αυτή τη φάση, αυτό που μας λέει το βασικό είναι play your next NBA game, you still got a job to do. Πρέπει να αποδείξουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε influence στους traders, όπως λέει, ώστε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές μας. Μου έχετε πει πάρα πολύ ότι θέλετε λίγο μεγαλύτερα βίντεο στο NBA, οπότε πήρα την απόφαση να σας ακούσω και να αυξήσουμε τα games ανά βίντεο από 2 σε 3. Παίζουμε με τους Pelicans που έχουν 17-9, δύσκολο το κόβω. Πλέον έχω γίνει και φίρμα νομίζω, δηλαδή τώρα μόλις κάω στο γήπεδο παίζει να με αναγνωρίζουν όλοι. Karpouzis in the field. Κοίτα το. Με το που ξεκινήσαμε, μέσα είναι. Ναι, τριποντάκι στην πρώτη επίθεση, απαλός. Το φάγες, perfect. Δεύτερο τριποντάκι. Μου λέτε γενικά να μην βάλω πάρα πολλά τρίποντα και να μην πάω μόνο γι' αυτό, αλλά γενικά νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι που μπορώ να κάνω. Άμα θέλω να αναδειχτώ, πρέπει να το πάρω και λίγο πάνω μου. Πάρ' το κι αυτό. Πώς θα γίνει. Έχουμε μπει πολύ φωτιά όμως, έτσι. Έχω όλους τους πόντους της ομάδας μου να πούμε σε αυτό το σημείο. Δώσ' το μου και πάρ' το μέσα. Μαλάκα, 12 πόντους. Μας έχουν πάρει προβάδισμα τώρα χωρίς λόγο. Έχω αφήσει πνευμόνι μέσα, τα έχω κάνει όλα. Δεν μπραυγώ ούτε λεπτό από αυτό το game, αλήθεια. Έλα, ασιστάρα, πάρτο. Είδατε, μοιράζω και ασίστα μαθαίω. Άμα μου δώσουν την ευκαιρία, αλλά δεν μου δίνουν την ευκαιρία. Όλο παπαριές κάνουν. Μπράβο! Ναι! 15 ποτάκια στο fast break εκεί, μπαμ. Εν τω μεταξύ, κυριολεκτικά έχουμε 19 πόντους. Οι 15 είναι δικοί μου και οι άλλοι δύο είναι από τα δύο που έδωσα εγώ πάσα. Το ένα που μέτρησα, assist και αυτό που δεν μέτρησα. Σκέψω, άμα βγω τώρα, μαλάκα, το πόσο γρήγορα θα κατρακυλήσουμε στο μείον 15, ούτε που θα το πιστεύετε. Από το μείον 3 όταν φεύγω, έτσι. Πότε θα γυρίσω, την επόμενη περίοδο. Πάρε μαλάκα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, μάγκες. Πάντα όταν βγαίνω μετά χάνουμε για 15. Ξαφνικά τώρα πώς κερδίζουμε για 6. Έξω είναι. Έρε μαλάκα. Τώρα εγώ φταίω που τους παίρνει το rebound μέσα στη map. Δύο άτομα μαζί εκεί και τους παίρνει το rebound. Με έβγαλε. Γιατί με έβγαλε μετά από ένα λεπτό. Coach, άκουσε με λίγο μπρο, επειδή άκουσες τώρα θέλω να φύγω. Δεν θα με παίζεις εμένα μαλακή. 15 πόντους είχα μέχρι να φύγω σε μια περίοδο. Άμα έρθω από εκεί, τι θα γίνει. Α, με έβαλε μετά. Ευχαριστώ κιόλας ρε. Μέσα είναι. Ναι. Μέσα είναι. Μέσα είναι, μέσα είναι. Ναι. Μέσα είναι. Specialist. Ναι. Τι σέρι έχουμε κάνει ξαφνικά ρε. Πάρτο! Να πάρω team takeover. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω καν ρε μαλάκα. Μέσα είναι. Μαλάκα, πόσο clinical είμαι. 32 πόντους, 50% τρίποντα. Πείτε μου τώρα τίποτα. Τι μας έπαιξαν εκεί ρε. Αλλά εντάξει, έχουμε πάρει καλή διαφορά πλάκα-πλάκα. Πρώτη φορά νομίζω κερδίζουμε για 15 πόντους. Για 18 εννοούσα. Αχ, έλα, γεια σου. Έλα. Δεν μπορούμε να πέσουμε ρε, δεν γίνεται. Πάμε για 50. Τι ασιστάρα του βγαλά. A-, πάμε λίγο να χτυπήσουμε το A το κανονικό. Νομίζω έχει λήξει το μάτσο. Θα με λίγο να ανεβάσω το προσωπικό μου τέτοιο. Αν και είναι ήδη πάρα πολύ ανεβασμένο. Δηλαδή, τι να λέμε. 37 πόντι είναι ήδη αρκετή για όλο το μάτσο, αλλά θα βάλουμε κι άλλου την τέταρτη. Θα παίξουμε ολόκληρη την τέταρτη. Περίεργο. Όπα, με δείχνει ότι είμαι κρύο τώρα. Τι είναι αυτό το μπλε. Δεν έχω καλό τώρα shoot. Αυτό εννοεί. Ή ότι είμαι cold. Είμαι killer. Είμαι cold, κατάλαβε. Δεν μπορώ να τα βάλω τώρα. Πάει. Χάθηκε, όχι. Coach, βγάλαμε μπρο, έχω κουραστεί, δεν μπαίνει τίποτα. Ρε, άσε με. Ας μείνω με τους 37 πόντους, καλώς είναι. Και δεν με αφήνουνε χώρους, legit, έχουν σφίξει πάρα πολύ. Έλα, πάρ' το έτσι τώρα. Πάρ' το καρφωματάκι σου, άντε. Πάρ' το κι άλλο καρφωματάκι. Την πήραμε τη 40, εντάξει, τι άλλο θέλουμε. Έλα, μέσα είναι αυτό, εντάξει. Έλα, πολύ ελεύθερο για να μην μπει και αυτό. Και πήγαμε και A καθαρό. A ξεκάθαρο. Μερική σημάδια και πέσαμε και A-, κάναμε turnover και foul. Από A πήγα A- σε μια φάση απλά για να πάω για τους 50 πόντους. Εντάξει, εδώ έλουσα λίγο. Εντάξει, κερδίσαμε, αυτό έχει σημασία. Έπαιξα όντως φοβερά παρόλο που πήγαμε A-, εντάξει. Ακραίο μάτς βασικά έκανα, 46 πόντι. Ωπα ρε μαλάκα. Γιατί ξενέρωσε ο άλλος. This is only going to get more intense from here, and I don't need you doing nothing stupid. Doing something stupid how, bro? There's been a lot of buzz online that you want out. Now, how does hearing that make you feel? I'm not going to comment on that after. Come on, are you hoping the team can move you? I mean, do you want a fresh start? Ξεκόλα, μην πιέζεις. Come on, have you asked for a trade? I don't have anything else to say about this, okay, Frank? Έλα, καλά το πήγαμε, εντάξει. Καλά το πήγαμε. Δεν πρέπει να λέμε και πολλά, εντάξει. Όλα καλά και η συνέντευξη. Καλά τα πήγαμε και στο match. Νομίζω ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, άμα έχουμε κανένα νέο. Πρέπει να έχουμε κανένα νέο βασικά. Αυτό πρέπει να έχουμε κανένα νέο, δεν γίνεται. Κάτι θα μας πάρει ένα τηλεφωνάκι ο Γιάννης να πει: έλα, ρε, σε κανόνισα στην ομάδα, ρε. Σίγουρα θα έχουμε ένα τηλέφωνο τώρα από τον Γιάννη, ε. Μη μου λες πάλι για το στυλ μου, ρε Ρικ. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίτα πώς σκάω. Δες. Keep playing NBA games until you hear back from management. Αυτό ακούγεται καλό. Λοιπόν, πάω να κατουρίσω, κάνω το team practice και πάμε στο μάτσο. Μεγά, μαγιά. Σας αφήνω εδώ ανοιχτά, ρε, σιγά. Κάτσε, τσιλαριστός. Γύρισα, ραγκατούριστα. Και πάμε να πούμε στο επόμενο μάτς που παίζουμε με τους Nets που είναι πρώτοι στο East. 18-8. Πρώτοι, ε. Και εμείς είμαστε 15η, δηλαδή τελευταίοι μάλλον. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε πάλι όπως πριν. Έτσι να πάρουμε το πρώτο δεκάποντο στα πρώτα 4 λεπτά, ρε φίλε. Έτσι να μπούμε full φωτιά. Έχουμε αντίπαλο Harden. Έχουμε μια δυνατή πρόκληση. Αν μπορέσω να έχω σε αυτό το μάτς παραπάνω από το Harden, από μόνο του λέει πολλά. Όχι, Harden. Εντάξει, τι όχι Harden, αυτό το game θα είναι δύσκολο, παίζει να κάνουμε κακό game. Τώρα να με το μαρκάρει ο Harden, δεν περνάει, εντάξει. You need to trust me, team. Ναι, πρώτο perfect release, ωραία, έλα. Όπο, ο Harden σαν δαιμονισμένος παίζει. Όχι, 1v1 το Harden, 1v1 το Harden. Εδώ. Εντάξει, μας έχουν ξεφτυλίσει ρε. Μέσα είναι. Ναι! Μη χειροκροτάς ρε μαλακά. Έλα, το έφαγες, Harden. 10 ποντάκια εύκολα είμαστε, εντάξει, χωρίς προσπάθεια. Τον έχω. Τον έχω, ρε. Δεν τον είχα. Όχι! Το φάγαμε. Ο άλλος είναι δαιμονισμένος, ρε. Κοίτα, εδώ θα τον παίξω τώρα. Φα. Μαλάκα, δεν μπορώ να τον παίξω τίποτα. Αυτό μπορώ όμως. Ρε, μας έχουν ξεφτυλίσει, ρε. Φέρ' το εδώ. Μέσα είναι. Πάρ' το. Τώρα το βρήκαμε. Τι ξεφτύλισμα είναι αυτό, δεν γίνεται. Έλα, μέσα είναι. Clean. Με έβγαλε, εντάξει, δεν πήρα, δεν ξέρω. Αυτό το μάτι είναι πολύ δύσκολο, ρε. Όσους έχω 17 έχει ο Harden και εγώ έχω 19. Τον γάμα το Harden. Αυτό είναι εδώ το achievement. Να περάσω σε πόντους στο Harden. Τώρα εντάξει, καλύτερα δεν μπορεί να πάει. Να κερδίσουμε δεν γίνεται. Perfect. 22 ποντάκια. Πού είσαι, Harden? Καλά. Εντάξει, το βάλε ο άλλος. Αλλά το Harden ότι τον ξεφτύλισα. Αντικειμενικά, άμα θέλουμε να μιλήσουμε. Πάρ' το κι αυτό. Μες στη μάπα σου, Harden. Μην το λούσεις. Πω, πω, το λούσα. Έλα, μάθετε λίγο. Έχω γίνει ο εφιάλτης του Harden, ρε μαλάκα. Free. Ξέρεις τι, νομίζω το επόμενο budget που θα αναβαθμίσω είναι αυτό που μπαίνουν πιο εύκολα τα slightly late και slightly early. Γιατί νομίζω εκεί έχουμε κυρίως το θέμα. Ότι χάνω πάρα πολλά τέτοια. Για εμένα που δεν μπορώ να παράω τόσο consistent excellent, νομίζω θα είναι καλό. Φοβερό σουτάκι αυτό. Και εκτός ισορροπίας εκεί 30 πόντι καταγράφτηκαν και εδώ. Πω πω, Harden ακόμα παίζει σαν να μπει και τώρα στο γήπεδο. Παίζει να με έχει 31 πόντι και έχω 30. The challenge is on. Παπ. Δεν το νιώσανε ποτέ, μαλάκα. Έναν πόντο πάνω από το Harden. Harden, φτάσε με, ρε. Μπράβο, μπράβο, φοβερή άμυνα. Και πάμε να περάσουμε μπροστά. Όχι. Μην το βάλει ο Harden. Θέλω να προσέχετε. Πάρτο με στη μάπα. Μέσα είναι. Perfect. Και ο Harden έφυγε από το χάρτη. Δεν μπορεί πλέον να μας φτάσει. 35 πόντι και είμαστε άνετα στην κορυφή. Και 2 rebound, 2 assist. Εντάξει, δεν είναι κακό game, ρε φίλε. Πήραμε και A-, εντάξει. Οκ. Για το πόσο δύσκολο ήταν, εγώ είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου. Α, ήμουνα και πρώτος σε πόντους στο game, όντως. Άρα κανείς δεν με πέρασε, όχι μόνο ο Harden. The beard can't stop Karpouzis, stop trying. Ισχύει. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα badge στο finishing τώρα. Βάλουμε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, το επόμενο game είναι με τους Chicago Bulls, οι οποίοι από ό,τι βλέπω είναι 7η και εμείς είμαστε σταθερά 15η. Πάω να παίξω το team practice και επανέρχομαι κατευθείαν ξανά με το τρίτο και τελευταίο game για σήμερα. Θα κάνω ένα training όλο με κλειστά μάτια εδώ. Δεν καταλαβαίνω με βαράω τώρα όμως. Δεν καταλαβαίνω με βαράω. Ω μαλάκα, τα έχω βάλει όλα. Τώρα λογικά δεν πάνε και perfect. Αλλά το ακούω ότι μπαίνουν. Α, έχασα ένα. Κάτσε, αν μπορέσω να κάνω έστω 19 στα 20 με κλειστά μάτια, εντάξει. Έκανα excellent μόλις. Μαλάκα, 19 στα 20 με κλειστά μάτια. Τα φιλιά μου. Δεν χρειάζομαι καν την μπάρα, ρε μαλάκα. Μπορώ να επενεργοποιήσω την μπάρα, είμαι πολύ καλός. Πάμε να ξεκινήσουμε full σοβαρή. Έλα, μη μου το δίνεις turnover αυτό τώρα, εντάξει. Ο άλλος τρύπαρα και δεν μπορούσε να την πιάσει, ρε μαλάκα. Τώρα εντάξει, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, ρε μαλάκα. Turnover, κακό foul μετά στο transition. Πάμε να ξεκινήσουμε full σοβαρή. Δώστη μου. Αυτό είναι εύκολο. Όπα. Έλα. Το κλασικό εδώ, το κλασικό, το γωνιακό, το excellent, το φοβερό. Έχω πέσει τόσες φορές πάνω σε αυτούς που κάθονται εκεί μπροστά, μαλάκα. Πες να έχουν πιάσει τον κόλο μου όλοι, μαλάκα, εκεί. Μέσα στη μάπα σου. Μέσα είναι αυτό. Έλα, ρε μαλάκα, πέφτω και πάνω στους άλλους και δεν μπαίνει κιόλας. Τζάμπα όλο. Γιατί δεν μπαίνει. Έχω λούσει λίγο εδώ. Πρέπει να το βρούμε πάλι να ζεσταθώ λίγο. Πω μαλάκα, μας έχουν πάει ένα σερί. Αλλά εντάξει, κι εγώ έχω λούσει. Είναι από τα χειρότερα μάτια που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και με έβγαλε και με έξυπο. Ω μαλάκα, εντάξει, έχω κάνει πολύ κακό μάτς μέχρι στιγμής. Με βάζει στο δεύτερο, είμαστε 5 πίσω. Υπάρχει χρόνος. Πρέπει απλά τώρα να παίξω πολύ σωστά. Δεν γίνεται. Το φάγαμε εδώ όμως. Πω ρε μαλάκα, όλο μέσα έξω πάει. Μέσα. Excellent. Ωραία. Αποκλείεται, αυτό δεν έχει καλό σουτ. Έχει. Γιατί τα λούζω έτσι όμως, ρε μαλάκα. Στους 8 πόντους είμαστε. Μπορούμε να μειώσουμε και λίγο τη διαφορά και να γίνει δουλειά. Στους 8 πόντους είμαστε. Μπορούμε να μειώσουμε και λίγο τη διαφορά και να γίνει δουλειά. Μαλάκα, βάζουν τα πάντα. Και εγώ τα βάζω. Έλα ρε. Μαλάκα, αυτοί εκεί ειδικά. Μαλάκα, το έχουν δει όλο. Έχω πέσει πάνω του 40 φορές. Θα κάνουμε ένα compilation στο τέλος της χρονιάς, το NBA. Πόσες φορές έχουν δει τον κόλο μου αυτή η πρώτη σειρά. Φοβερή assist. Μαγική assist. Όχι! Ω, καλά. Τώρα όντως έφυγα και τα συμπάγα. Σαν 20 πόντους πίσω μείναμε. Σε αυτό το μάτι θα είναι κακό. Φοβάμαι μην έχω και εγώ προσωπική κακή επίδοση, γιατί μας έχουν ζωήσει, μας έχουν βάλει στον τοίχο και μας βαράνε και μου φαίνονται χειρότεροι από την προηγούμενη ομάδα. Δεν ξέρω. Δες με. Εντάξει, αυτό είναι το πιο free. Το πιο free. Ωραία. Ας θέσουμε ως κατώτατο όριο να έχω 30 πόντους τουλάχιστον σε κάθε game, ρε φίλε, για να είμαι respectable. Μαλάκα, ένα βιδίο εκεί. Καλό σας βράδυ. Μέσα. Ναι. Πάρ' το εδώ. Εντάξει, πήραμε το φάουλ, δεν πειράζει. Βολή δεν χάνουμε ούτε με αίτηση. Σε καμία περίπτωση δεν χάνεται βολή, εντάξει. Παίζει να έχω 100% βολές. Και συνεχίζουμε με το 100% βολές. Οχοχο! Ταπίδι! Πάρε την assist. Μοιράζουμε. Λες να το γυρίσουμε από το μείον 15. Easy. Easy, excellent. 27. Να δες. 30 πόντου τελικά. Εντάξει. Έλα, ανοίξτε χώρο λίγο. Πώς είμαι τόσο καλός παντού, δεν ξέρω. Μαλάκα, το έχω ψιλογυρίσει βασικά. Στο μείον 9 είμαστε. Τώρα, coach, δεν με βγάζεις. Μέχρι τουλάχιστον να βγει αυτή η περίοδος δεν με βγάζεις, γιατί μπορώ να στο γυρίσω, μπρο. Το έχω... Έχει φανεί ήδη. Μόλις άρχισα λίγο να τα βάζω, έχουμε πάρει άλλη τροπή. Νάτος. Ωραίο το screen και περνάμε και το αφήνουμε μέσα. 7 πόντι διαφορά. JR Καρπούζης πάει να το γυρίσει μόνος του αυτό το μάτς. Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι δεν θα βάζουν και αυτοί τίποτα. Ου! Στους 6 πόντους και 37 για JR Καρπούζη, πόσο σκατά και να ξεκινήσει ένα game, πάντα θα καταλήξει να πυροβολάει. Με έβγαλε κιόλας, εντάξει, αυτό ήταν η καταδίκη μας. Τέλειωσε το match, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τίποτα τώρα. Το είδατε εκεί. Έλα, excellent, εντάξει, το ξαναβρήκαμε. Νάτος, φοβερή assist. Easy. Ναι, 47 πόντι. Μαλάκα, τι συνεργασία ήταν αυτή εκεί. Εντάξει, 52 πόντι, τι να πω. Φοβερό παιχνίδι έκανα, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το πάρω μόνος μου. JR Karpouzis on top. What else is gonna do to keep us from losing games like this? I guess 52 points in. Επέσταρε, μαλάκα, the real goat. Όχ. Βγήκα player of the week. Θεωρώ ότι εντάξει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να κάνουμε ένα καλό trade. Λογικά το trade μας θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Θα παίξουμε και ματσάκια φυσικά και θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Επιστρέφουμε την επόμενη φορά αναβαθμισμένοι, ανανεωμένοι και λογικά με trade σε καινούριο club. Τα λέμε.